σχέδια καλά. Μέλλον ενδόξω, υποσχέσεις πολλές κι όλες είναι αληθινές πριν ακόμα γεννηθεί. Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε ένα έργο που το έφτιαξε ένα πολύ διάσημος ζωγράφος, λέγεται Vincent Van Gogh. Και αν το πάτε να το κοιτάξετε στο ίντερνετ θα μπορείτε να το βρείτε. Είναι μια βραδιά με αστέρια. Αλλά εμείς θα κάνουμε μια απομίμηση από αυτό και με τη δική μας δημιουργικότητα και με τη δικιά μας φαντασία. Όταν θα χρειαστούμε ένα λευκό χαρτί και επίσης θα χρειαστούμε ένα μαύρο χαρτί, αλλά αυτό θα το κάνουμε πιο μετά. Και θα ανακατέψουμε χρώματα. Επίσης θα κάνουμε κυκλικές κινήσεις, γιατί αν δείτε αυτόν τον ζωγράφο, αυτό το έργο έχει έτσι πολλά κυκλικά, κυκλικές κινήσεις. Και έτσι εμείς θα κάνουμε την απομίμηση να μοιάσουμε ορισμένα πράγματα που έχει κάνει αυτός. Θα χρησιμοποιήσουμε ακριλική μπογιά και θα χρησιμοποιήσουμε μπλε και κίτρινο. Αλλά εσείς μπορείτε βέβαια να προσθέσετε και λίγο μοβ, εσείς θα αποφασίσετε. Και έτσι αρχίζουμε. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικές μπογιές. Όχι μπογιές, πινέλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα κάνουμε ένα πιο μεγάλο. Και στην αρχή βέβαια δεν φαίνεται τίποτα, γιατί έχει πολλά λευκά σημεία. Αλλά σιγά σιγά θα δείχνει σαν μια ωραία νύχτα. Αυτό το έργο μου άρεσε πολύ. Είναι πολύ διάσημο και αν το βλέπετε μπορεί να το έχετε δει σε διάφορα, σε κάποιο μουσείο, μπορεί να το δείτε και στο ίντερνετ. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα σε μουσείο, μόνο σε φωτογραφίες. Αλλά μου άρεσε γιατί είναι ο, ξέρετε ποιος στην Αγία Γραφή κοίταγε τα αστέρια και ο Θεός του έδωσε μια υπόσχεση. Αυτός ήταν Αβραάμ. Και ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα του δώσει ένα παιδάκι, γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να έχουν παιδάκι. Και τους το υποσχέθηκε αυτό, αλλά πέρασαν χρόνια και αυτό δεν έγινε. Αλλά ο Θεός άλλη μια φορά που έδωσε την υπόσχεση, ήταν ένα βράδυ και του είπε του Αβραάμ, πήγαινε έξω να δεις τα αστέρια. Και του είπε, κοίτα πόσα πολλά αστέρια έχει έξω. Τόση θα είναι η απογόνη σου. Και πραγματικά πέρασαν ακόμα και άλλα χρόνια που άλλοι θα μπορούσαν να απελπιστούν. Αλλά ο Αβραάμ πίστευε στο Θεό ότι θα κρατάει τις υποσχέσεις του και πραγματικά ο Αβραάμ απέκτησε ένα γιο, τον Ισάκ. Και από αυτόν ήρθανε όλες οι φυλές του Ισραήλ. Λοιπόν, η βραδιά μας γίνεται ωραία. Έχουμε πολλά ωραία. Έχουμε πράσινο, μπλε. Και δείχνει πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι άλλο πινέλο. Μπορεί και να μην χρειαστεί να βάλεις άλλο χρώμα. Απλώς βάζουμε λίγο νερό. Και απλώς κάνουμε τις κυκλικές κινήσεις και συνεχίζουμε. Δεν ξέρω αν βλέπετε που έχει τις κυκλικές. Έχει ωραίους κύκλους και έχει μια κίνηση. Και τώρα θα πάρουμε ένα πιο μικρό πινέλο και θα πάρουμε κίτρινο και θα βάλουμε τα αστέρια. Όσα θέλετε. Ωραία. Τώρα θα το αφήσουμε να στεγνώσει για λιγάκι και θα πάρουμε το μαύρο μας χαρτί εδώ. Θα χρειαστούμε ένα μολύβι και ένα ψαλίδι. Θα κάνουμε μια απεικόνηση. Εδώ έχω κάνει ένα άλλο που δείχνει μερικά δέντρα, ένα βουναλάκι και άλλα δύο δέντρα.
Εσείς μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε να είναι. Εγώ τώρα έτσι για το παράδειγμα θα κάνω και κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να κάνουμε ένα δέντρο, ένα βουναλάκι και μετά κάνουμε άλλο ένα δέντρο και να το πάτε τη γραμμή από την αρχή ως το τέλος του χαρτιού. Και τώρα θα το κόψουμε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να ζητήσετε τον μπαμπά και τη μαμά. Και είναι καλό πάντοτε να χρησιμοποιούμε ψαλιδάκια που είναι για ασφάλειας. Είναι ωραίο γιατί και αυτά τα δέντρα έχουν μια κίνηση. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Και αυτό θα είναι μια ωραία σκιά πάνω στο... Και επίσης ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που έκανε ο Van Gogh στο δικό του πίνακα. Ωραία. Αυτό το πετάμε ή το κρατάμε για άλλες φορές που θα χρειαστούμε λίγο μαύρο. Μάλλον μην το πετάξετε. Και εδώ έχουμε τα δεντράκια μας. Θα πάρουμε, θα βάλουμε λίγη κόλλα. Θα τσεκάρουμε με τον αέρα ότι είναι καλά. Και εδώ θα το κολλήσουμε κάτω. Και αυτή λοιπόν είναι αυτή η όμορφη βραδιά με τα όμορφα αστέρια. Και εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω και πώς θα είναι και το δικό σας, η δικιά σας ζωγραφιά. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και θέλω να θυμάστε πάντοτε ότι εσείς έχετε δημιουργηθεί από έναν πολύ δημιουργικό Θεό που σας έφτιαξε σύμφωνα με τη δικιά του εικόνα. Και έτσι πάντοτε να θυμόσαστε ότι είστε πολύ δημιουργικοί και να το χρησιμοποιείτε με ό,τι κάνετε. Καλές δημιουργίες. Γεια σας. Σχέδια καλά, μέλλον εν δόξω.